παιδείας. Και γι' αυτό το ζητήμα, ωστόσο, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να καλησπερίσω μέσω σύνδεση Skype, λοιπόν, τον κύριο Κούλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Ευρωβουλευτά, καλησπέρα σας. Στα χέρια μας έχουμε την ερώτηση αυτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα νέα δεδομένα. Τον πρώτο σας σχολείο του Υπουργείου Παιδείας. Κοιτάξτε, και βιαστική. Δεν έχει γίνει μικρή συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι γονείς αντιδρούν, οι μαθητές αντιδρούν, οι καθηγητές αντιδρούν. Επομένως, θα έπρεπε να έχει υπάρξει ένας διάλογος. Δεύτερον, θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί πως με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Ξέρετε, οι μαθητές σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενδεχομένως σε απομακρυσμένες περιοχές και στη δική σας, στο δικό σας νομό, στη δική σας περιφέρεια, δεν έχουν όλοι οι μαθητές τις δυνατότητες να συνδεθούν διαδικτυακά με την τάξη. Επομένως, θα έπρεπε το Υπουργείο, πριν προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, να κοιτάξει και αυτοί οι μαθητές να εξασφαλίσουν κάποια τεχνικά μέσα να μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν. Το άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να διασφαλιστούν, και δεν έχει γίνει αυτό, επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλα σημεία που, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε. Κύριε Ευρωβουλευτέ, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και στην περιοχή μας και στην περιφέρειά μας σχετικά με το ότι πολλοί μαθητές δυστυχώς δεν έχουν ούτε κάποιο λάπτοπ στο σπίτι τους, ούτε κάποιον επιτραπέζιο υπολογιστή, ούτε κάποιο τάμπλετ που να μπορούν να παρακολουθήσουν. Και υπήρξαν αρκετές και δωρεές ατομικές διάφορων επιχειρήσεων προς προμήθεια τέτοιων κατάλληλων τεχνολογικών υλικών για να μπορούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες διδασκαλίες. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε και από τον Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, ότι τα συγκεκριμένα μαθήματα είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν οι μαθητές να εξασφαλίσουν και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Ήδη υπάρχει τέτοια πλατφόρμα που γίνονται τα πανεπιστημιακά μαθήματα και αρκετοί φοιτητές τα υλοποιούν. Και κατά δεύτερον, τόνισε ότι το μάθημα θα σβήνεται απευθείας από το YouTube και δεν θα μπορεί το υλικό να παραμείνει. Το ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει για την διδασκαλία εξ αποστάσεως? Κοιτάξτε, καταρχήν το YouTube, ότι μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να το κατεβάσει, να το κάνει download. Επομένως, προσωπικά δεδομένα θα μπορούσαν να είχαν να αποθηκευτούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων που παρουσιάζονται σε αυτά τα βίντεο. Επομένως, αυτό που λέμε εμείς και προτείνω και μαζί σας τώρα είναι ότι θα πρέπει, αν υπάρξει μία ρύθμιση για τέτοιου είδους διδασκαλία από μακριά, πρώτον, θα πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις να μην παραβιαστούν προσωπικά δεδομένα, και δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και οι πιο φτωχοί. Ήδη η εκπαίδευσή μας, ξέρετε, δεν είναι κοινωνικά δίκαιη. Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στις πρωτεύουσες νομών ή στην Αθήνα ή στα καλύτερα σχολεία, περνάνε στα πανεπιστήμια περισσότερο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν από τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις πιο φτωχές οικογένειες, από μακρυσμένες περιοχές κτλ. Δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, αυτή την άδικη κατάσταση να την κάνουμε ακόμα περισσότερο άδικη, να την μεγεθύνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια μόνο για τις ελίτ των Αθηνών. Νομίζω ότι η κυρία Κεραμέως σκέπτεται με βάση το κολέγιο των Αθηνών. Για το κολέγιο των Αθηνών, όλοι τα παιδιά έχουν 3 και 4 κομπιούτερ σπίτι τους. Αλλά για ένα απομακρυσμένο σχολείο, ξέρω εγώ, στη Χρυσούπολη ή δεν ξέρω εγώ πού, δεν ξέρω αν όλα τα παιδιά έχουν κομπιούτερ. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά? Έχει υπάρχει ρύθμιση? Απόλυτος κατανοητό. Εσείς με αυτή την ερώτηση τι περιμένετε, κύριε Ευρωβουλευτά, από εκεί και πέρα, δηλαδή το επόμενο βήμα σας ποιο θα είναι μετά? Κοιτάξτε, περιμένουμε την απάντηση της Κομισιόν, διότι προφανώς υπάρχουν παραβιάσεις των σχετικών οδηγιών που είναι υποχρεωτικές για κάθε χώρα σε ό,τι αφορά την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Και επίσης περιμένουμε ότι η Επιτροπή δεν θα συμφωνήσει με τις αποφάσεις της, της Υπουργού Παιδείας. Ναι, να πούμε μόνο ότι εδώ δόθηκε το πράσινο φως έτσι από τον Πρόεδρο όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή υπήρξε το πράσινο φως και μετά πέρασε και σε αυτή την απόφαση. Δηλαδή... εννοείται τον εγχώριο. Ναι, τον, ναι. Σύμφωνοι, αλλά βάση με τόσο αυτό υπάγεται και στους γενικότερους κοινωνικούς κανόνες. Και θέλουμε να πιστήσουμε την προσοχή της Κομισιόν σε ενέργειες ειδικά της κυρίας Κεραμέως, η οποία με διάφορες αφορμές, είτε πρόκειται για την υποχρεωτική εκμάθηση των θρησκευτικών, είτε για την κατάργηση της κοινωνιολογίας, έχουμε αναφερθεί στην Κομισιόν ότι παίρνει αποφάσεις οι οποίες είναι και οπισθοδρομικές αλλά και εναντίον των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορεί, καταρχήν η κατάργηση της κοινωνιολογίας τώρα από εξεταζόμενο μάθημα είναι σοβαρό στον 21ο αιώνα να θεωρείται ότι η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά αριστερά, όπως έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν κοινωνιολογία. Οι πατέρες κοινωνιολογίας δεν ήταν αριστεροί, ο Βέβερ κτλ. Το άλλο θέμα είναι ότι αυτή η υποχρεωτική κατήγηση των θρησκευτικών διάφορων σχετικές ρυθμίσεις παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών που μπορεί να μην θέλουν να πούνε αν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν πιστεύουν, είναι καθολικοί, εβραίοι ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν κύριε Κούγλογλου. Δεσμεύομαι για επόμενη τηλεοπτική σας συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο μας. Περιμένουμε με μεγάλη αναμονή και την απόφαση λοιπόν της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Εμείς τώρα...